Καθυστερήσεις του παιχνιδιού σε αυτά τα 4 λεπτά. Συμπληρώθηκε το 90 λεπτό. Ψηλά θα κάνει ένα σουτ. Γκολ! Γκολ καταπληκτικό από τον Ψηλά. Απίστευτο γκολ. Και έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους κριτικούς. Είναι αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Ποτέ μην πεις ποτέ στο ποδόσφαιρο. Με το που μπήκαμε στις καθυστερήσεις, μια απίστευτη ενέργεια από τον Ψηλά. Και βλέπετε τους πανηγυρισμούς των κριτικών. Με το δίκιο τους βέβαια. Ήταν 30 Μαΐου του 2004 όταν ο Εργοτέλης έφτανε σε ένα θαύμα καθώς εξασφάλιζε για πρώτη φορά στην ιστορία του τη συμμετοχή του στην πρώτη εθνική. Η ιστορία την έγραψε στη Θεσσαλονίκη με προπονητή τον Μύρο Νασιφάκη και γκολ του Ζαν Μαρί Ψηλά και την επικράτηση με τον Ακράτητο που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει από τότε σε ένα γήπεδο γεμάτο κριτικούς που θύμιζε Μαρτινέγκο και κάτι παραπάνω. Μπράβο, γιατί μπορέσανε δύο ομάδες από την επαρχία να ανεβούν στην πρώτη εθνική λαμπή. Και να πέσουν δύο Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Μπράβο στον Εργοτέλε. Αν και είμαστε που παδί του Ρακλή, είμαστε με τον Εργοτέλε και να φέρουν πίσω το Ψηλά, έτσι να του πείσει. Τι κόλλη είπε ο άνθρωπο εσύ. Δεν το είδατε. Μπήκε μέσα, του άρρωσε όλου. Η Κρήτη γιορτάζει. Το Ηράκλειο, το Κάστρο έχει δύο ισχυρές ομάδες. Κίτρινη η Θεσσαλονίκη, κίτρινη ο Λευκός Πύργος δεν είναι πλέον μπλε, άσπρος είναι κίτρινος. Πράγματι ήταν μια τεράστια, μια ιδιαίτερη στιγμή και για τους συνεργάτες μου, για τους ποδοσφαιριστές, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν κατά 80% οι ίδιοι που παίζανε στη Δέλτα Εθνική, αν θυμάστε. Δεν φανταζόμαστε λοιπόν και ενώ στο ξεκίνημα της σεζόν τότε, το 2003, η ομάδα κινδύνευε και ο στόχος μας ήταν να σωθούμε.
Οι συγκυρίες λοιπόν στην εξέλιξη και κάποια καλά αποτελέσματα μας φέρανε να στοχεύουμε στην τρίτη θέση, η οποία τρίτη θέση στη Β' Εθνική οδηγούσε σε κάποιο μπαράζ με την τρίτη από το τέλος ομάδα της Super League που ήταν ο Ακράτητος. Οι ελπίδες ελάχιστες και πώς να είναι μεγάλες όταν μια ομάδα Super League αντιμετωπίζει μια ομάδα που το 80% του ρόστερ είναι παιδιά από το Ηράκλειο, παιδιά Κρητικόπουλα, παιδιά τα οποία δεν είχαν εμπειρία σε επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά είπαμε ότι θα πάμε να δώσουμε τον αγώνα μας και αυτή η ψυχή που ήταν σε υπερθετικό βαθμό στα παιδιά αυτά, τα οποία θα πρέπει να πω εδώ ότι σε μεγάλη πλειοψηφία, και αυτό θα πρέπει να το λέμε και να μην ξεχνάμε την τεράστια βοήθεια του Όφη σε αυτή την ομάδα τότε. Θα πω ότι 18 ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν από τον Όφη, από τον Όφη 94 σε όλα αυτά τα χρόνια των ανόδων, τα τρία χρόνια των ανόδων, φόρεσαν τη φανέλα του Εργοτέλη, που επειδή δεν τους ήθελε Όφη, γιατί δεν μπορούσε τέλος πάντων να αγωνιστούν στο ομάδα του Όφη, ήρθαν στον Εργοτέλη. 18 λοιπόν αυτά τα παιδιά, τα μισά παιδιά από αυτά ήταν και στην 18άδα της ομάδας. Ήταν ο Γονιωτάκης, ήταν ο Τζανετής, ήταν ο Χαραλαμπάκης. Τέλος πάντων, αυτή ήταν σε εκείνη την αποστολή στο γήπεδο του Μακεδονικού που παίξαμε τον μπαράζ. Ο Γκουνσότο. Τζανετής. Το άνοιγμα. Εκεί όπου ο Γονιωτάκης θα κάνει το σούτ έξω. Καλή στιγμή για τον Εργοτέλη. Θυμάμαι ότι στο πρώτο ημίχρονο, πρέπει να πω ότι είμαστε αρκετά τυχεροί, θα μπορούσαμε να είχαμε δεχθεί ένα, ίσως και δύο γκολ. Το ίδιο και στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα με τον συνεργάτη μου και συνεταίρο μου που καθόμουν στον πάγκο, όταν ήταν το μάτς το περίπου στο 85, στο 90, λέγαμε να μπορέσουμε, διαιτητής ο Βασάρας, ο κύρος, να πάμε στην παράταση, να αντέξουμε και στην παράταση το Χ που ήταν το παιχνίδι μέχρι το 90, και επειδή είχαμε πολύ καλό τερματοφύλακα το Μανώλη, το Μακρυδάκι, και ότι θα περνούσαμε στα πέναλτι, θα είχαμε κάποιες ελπίδες στα πέναλτι. Ενώ λοιπόν τα λέγαμε αυτά και τα κουβεντιάζαμε στον πάγκο, στο 91-92 περίπου, έδωσε εκείνη την όμορφη παλιά ο Σουτζής στον Ζαν Μαρί Σιλά, τρίπλαρε τον Σκούφαλη, και από ένα σημείο που λέω σήμερα εγώ ότι αν πάει να στήσει την μπάλα και να προσπαθεί κάποιος να βάλει γκολ, δεν θα είναι εύκολο. Σιλά θα κάνει ένα σουτ, γκολ! Γκολ καταπληκτικό από τον Σιλά, απίστευτο γκολ! Και έξαλλη πανηγυρισμοί από τους κριτικούς, είναι αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ποτέ μην πεις ποτέ στο ποδόσφαιρο. Με το που μπήκαμε στις καθυστερήσεις, μια απίστευτη ενέργεια από τον Σιλά. Και βλέπετε τους πανηγυρισμούς των κριτικών, με το δίκιο τους βέβαια, πανηγυρίζουν τόσο έξαλλα για αυτό το πανέμορφο γκολ. Σούταρε με το αριστερό και μπάλα πήγε στο γάμα του Μπαρτζόκα, αφήνοντας είτε τους ανθρώπους στο ατρομή του με εγκεφαλικό, είτε εμάς επίσης με εγκεφαλικό, από τη χαρά για αυτό που διαγραφόταν, αφού ήταν 91-92 λεπτό. Πράγματι, ο διαιτητής μετά από ένα λεπτό σφύριξε τη λήξη που έβρισκε την ιστορική αυτή ομάδα στη Super League. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Βασάρα, ο Εργοτέλης στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και το πανηγύρι για τους κριτικούς δεν ξεκινάει τώρα, απλώς θα συνεχιστεί τώρα, ξεκίνησε με τον γκολ του Σιλά. Περιμέναμε γιατί. Γιατί είχαμε ξεκινήσει μια πορεία τρία χρόνια πριν από τη Δέλτα Εθνική με ένα προπονητή και με παιδιά από εδώ από την πόλη. Κάναμε ένα κορμό ομάδας και βγαίναμε κατηγορίες. Από τη Δέλτα βγήκαμε στη Γάμα, βγήκαμε στη Βήτα. Και όταν, όπως λέει η παροιμία, όταν όσο τρως έρχεται η όρεξη, το να βγούμε στην Αλφαδική από τη Β' ήταν για μας κάτι το πρωτόγνωρο βέβαια, να είμαστε ρεαλιστές, αλλά ήταν κάτι το οποίο το είχαμε μέσα στα πόδια μας, είχαμε τις ανόδους μπροστά μας και λέγαμε γιατί όχι και στην Αλφαδική.
Το πιστέψαμε. Βασιστήκαμε στα παιδιά μας, στα παιδιά της πόλης, στα παιδιά της Κρήτης. Με προσθήκες 2-3 παιδιά από την Αφρική, ένα παιδί από τη Ρουμανία. Και κάναμε αυτή την πορεία που κάναμε, πιστεύοντας πάντα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Χωρίς να το έχουμε, τότε λέγαμε, χωρίς να το έχουμε σκοπό, αλλά όταν είσαι από έτοιμος θα το πάρουμε. Όταν έρθει στα χέρια μας θα την πάρουμε την άνοδο. Και στην Δέλτα Αθηνή ήταν ένας όμιλος, δεν ήταν όπως είναι τώρα, ήταν ένας όμιλος. Ήταν δύσκολη άνοδος από τη Δέλτα στη Γάμα. Την πανηγυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη την άνοδό μας από τη Δέλτα στη Γάμα. Από την Γάμα στη Βήτα ήταν πάλι ένας όμιλος. Πάλι πανηγυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη την άνοδό μας στη Βήτα. Και στη Βήτα πάλι ένας όμιλος. Πανηγυρίσαμε πάλι στη Θεσσαλονίκη την άνοδό μας στην Αλφα Εθνική. Και ολόγερο παιχνίδι μέχρι τώρα. Είναι καλό το παιχνίδι. Έχουν βέβαια από ό,τι διαπιστώνω οι ομάδες ένα άγχος, αλλά πρέπει να τονίσω ότι ο Εργοτέλης στέκεται πάρα πολύ καλά στο γήπεδο και θέλω να εκφράσω την αισιοδοξία μου για το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι καλύτερος. Η ομάδα του Εργοτέλη αξίζει αυτή τη διάκριση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος και του αξίζει όχι μόνο για την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια να ανέβει όλες αυτές τις κατηγορίες, αλλά και για την υποδομή την οποία έχει δημιουργήσει για την νεολαία της Κρήτης και του Ηρακλείου. Και οι δύο ομάδες ξέρουν ότι δεν έχει υπάρχει αύριο. Σε αυτό το παιχνίδι θα κριθεί ποιος θα είναι την επόμενη χρονιά στην πρώτη εθνική κατηγορία. Δεν νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο, σε αυτές τις κατηγορίες που βγαίναμε εμείς, έπαιζαν πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα χρήματα. Σημασία έπαιζε να είσαι σε αυτά που τάζεις στους προσφαριστές, στους προμηθευτές, στους ανθρώπους που δουλεύουν για την ομάδα, στους φροντιστές, αυτά που τάζεις, αυτά που τους λες, αν είναι και λίγα, να τα δίνεις. Εμείς είχαμε αυτή την πολυτέλεια, να έχουμε μικρό budget, αλλά τα χρήματα που τάζαμε να τα δίνουμε όλα μέχρι τη τελευταία δεκάρα. Και έτσι υπήρχε ένα πολύ όμορφο κλίμα στην ομάδα μας, από τη Δέλτα Αθηνή παραλαμβάνω μέχρι την Αλφα, γιατί αυτό δημιουργήθηκε, δεν ήταν μια βόμβα τελευταία στιγμή. Δημιουργήθηκε από τη Δέλτα 3 χρόνια, το φτιάχνουμε αυτό το κλίμα και τελικά το πετύχαμε. Η ομάδα του Εργοτέλη με ικανοποιεί προς το παρόν, είναι υπέρτερη του αντιπάλου τους και πιστεύω ότι το δεύτερο ημίχρονο μας ανήκει. Τη δεύτερη φορά που βγήκαμε στη Γάμα Εθνική, γιατί είχαμε ξαναβγεί το 96 και δυστυχώς φύγαμε τότε την ομάδα, το 99 που ξαναβγήκαμε, κάναμε επενδύσεις στο γήπεδο. Μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που κάναμε ήταν ο πλαστικός ολοτάπητας που έπαιρνε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε γήπεδο. Πήραμε την έγκριση από την ΕΠΟ να μπορούμε να παίζουμε στο πλαστικό ολοτάπητα και όλες οι ομάδες που ερχόταν να παίξουν στο Μαρτινέγκο δυσκολευόταν στον τάπητα. Αυτό ήταν το μεγάλο μας όπλο και φυσικά ο κόσμος. Ήταν το γήπεδο μικρό, ο κόσμος φαινόταν πιο πολύ και μας οθούσε. Πήραμε και ένα πολύ. Στη Γάμα είχε ένα πολύ μεγάλο παίχτη, τον Ογκουσό, ο οποίος έβαζε τα γκολ. Την πρώτη ομιλία στους παίχτες μου απέναντι εκεί στο 5x5, την περίοδο των 99, τους είπα ότι εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνω τα χρονικό μου, εδώ ήρθα για να κάνουμε πράγματα και να φτάσουμε τον Εργοτέλη όσο πιο ψηλά γίνεται. Και ότι εδώ δεν ήρθα για ένα χρόνο, ήρθα για να μείνω πολλά χρόνια. Κάποιοι γελάσανε, δεν πιστεύανε και φεύγω από αυτή την παρένθεση. Ξαναγυρίζουν λοιπόν στα γεγονότα. Υπήρχαν λοιπόν οι προϋποθέσεις και ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή την περίοδο που σας είπα. Έπρεπε λοιπόν να πείσω τους παίχτες μου, γιατί αυτό ήταν το δύσκολο, να λειτουργήσουμε σε επαγγελματικά πρότυπα. Πώς να το κάνεις αυτό όταν οι περισσότεροι εργαζόταν. Παρ' όλα αυτά, σε καθημερινή βάση δουλέψαμε πάρα πολύ. Και καταρχήν για να πετύχεις αυτά τα πράγματα πρέπει η προσπάθεια να είναι συλλογική, να είναι υπερπροσπάθεια συλλογική σε όλα τα επίπεδα. Διοίκηση,
προπονητών και παιχτών. Δεν ήταν τυχαίο όλο αυτό που έγινε. Δεν είναι τυχαίο να μπορείς να προσαρμόσεις όλες τις κατηγορίες, αν δεν έχεις την ικανότητα. Και σίγουρα σε αυτό το κομμάτι, αυτοί που υπερβάλλαν σε αυτούς τους περισσότερο από όλους μας ήταν οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι τυχαίο να μπορείς να κερδίζεις στο μπαράζ ανόδου τον ακράτητο, μια ομάδα που είχε δεκαπλάσιο πάζ δεδομάσεις με παίχτες εγνωσμένης και προπονητές εγνωσμένης αξίας. Δεν μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στη Super League 0-2 με Συντούμπα. Δεν μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό με 10 παίχτες από το 45. Άρα λοιπόν γίνανε σπουδαία, πολλά και σπουδαία πράγματα. Και αυτό που το ηθικό δίδαγμα που κρατάμε από αυτή όλη την πορεία και τη διαδικασία είναι ότι εκεί που οι άλλοι θεωρούν ότι γίνανε θαύματα, ουσιαστικά έγινε μια υπερπροσπάθεια συλλογική από όλους μας και ιδιαίτερα από τους παίκτες, και ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Ναι, είναι νομίζω κάτι το πρωτοφανές, είναι ανεπανάληπτο, είναι μια επιτυχία που δεν μπορεί να την περιγράψει με λόγια. Και βέβαια του χρόνου θα είμαστε δύο ομάδες στην Ελβατική. Το Ηράκλειο νομίζω πρέπει να είναι ευτυχισμένο ποδοσφαιρικά τουλάχιστον. Αλλάζει σελίδα το Ηράκλειο στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αλλάζει, ναι. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή, εμένα τουλάχιστον, σαν παράγοντας. Και γι' αυτό αισθάνομαι ευλογημένος και ευγνωμονώ αυτό το σύλλογο. Γιατί με άρμα, με όχημα αυτό το σύλλογο, κατάφερα αυτό το πράγμα να καταξιωθώ. Η ομάδα του Εργοτέλη είναι αγωνιστή στη Super League, που αν μου το έλεγε στα παιδικά μου χρόνια, χωριατά γιών από τα Άκρια ή από το Ασίμι, ότι εγώ θα μπορούσα κάποια στιγμή, χωρίς να ανήκω σε κάποιο άρμα, γιατί εκεί είναι μεγάλη διαφορά, ότι αυτή η ομάδα δεν ανήκε σε κάποιο άρμα τότε. Ανήκε στον κόσμο, ανήκε στους παράγοντες που προανέφερα, και καταφέραμε να πετύχουμε αυτό. Ήταν ιδιαίτερη στιγμή, ήταν μεγάλη στιγμή, ήταν η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, και γι' αυτό για άλλη μια φορά ευγνωμονώ αυτό το σύλλογο που καταξιώθηκα μέσω αυτού, και βεβαίως ευγνωμονώ και την ομάδα του Όφη που χωρίς τη βοήθεια και σε θέμα συμπαράστασης στο τελικό, αλλά κυρίως με όλο αυτό το ποδοσφαιρικό, από τους ποδοσφαιριστές που μας έδωσε ο Όφη 94, δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Αυτό που γίνεται τώρα με τον Εργοτέλη. Τώρα όλες οι ομάδες που τοπικού, γάμα εθνικής, β' εθνικής, ακόμα άλλα εθνικής, ακόμα και Ευρώπης, έχουν παίξει στο Εργοτέλη. Γιατί τι έκανε ο Όφη, έκανε ακαδημίες. Οι ακαδημίες του Όφη επί Γκέραλτ απόδωσαν σε παίχτες. Αυτοί οι παίκτες έπρεπε να πάνε σε κάποιες ομάδες να παίξουν, γιατί στον Όφη δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Έτυχε να έρθουν τότε στον Εργοτέλη όλοι μαζί, και μαζί με τους δικούς μας κάναμε ένα σύνολο, και τον προπονητή, ο οποίος και αυτός ήταν από τον Όφη, το Σφάκι και το Μύρο. Κάναμε ένα σύνολο το οποίο ήταν συμπαγία, δεν μπορούσε να τον κερδίσει καμία ομάδα. Ο Σουτζής που εκτελεί τώρα, ο Γκουνσότ, την κεφαλιά από κοντά και το γκολ για τον Εργοτέλη. 1-0 στο 62ο λεπτό. Ο Πάρκου για τον Ογκουνσότο πάει να βγει, καθυστερεί, και τελικά η μπάλα στα δίχτυα από τον Ογκουνσότο. Το 2-0 καθυστέρησε ο Ατματζίδης. Έτσι λοιπόν για τον Εργοτέλη είναι 2-0 το σκορ τώρα, με σκόρερ και πάλι τον Πάτρικ Ογκουνσότο. Κοίταξε, για να φτάσεις Γιώργο να γίνονται τέτοια αποτελέσματα και τέτοιες επιτυχίες, κάποιος πρέπει να ανάψει τη σπίθα. Αυτής γυρίζει, ψάχνει ένα στήριγμα. Θέλει να αλλάξει την άλλη πλευρά για τον Άντο. Πέρασε μπάλα από τον Γεωργάτο. Ο Άντο μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ γκολ 1-0. Ο Φοσκαρίδης και ο Σιλά είναι στην μπάλα. Ψάχνουν τον Ογκουνσότο. Κινήθηκε για έναν του Ολυμπιακού. 2-1. Στην πορεία λοιπόν οι παίχτες μας, μέσα από τις πράξεις μας, άρχισαν να βλέπουν ότι αυτό που λέγαμε και είχαμε στην άκρη του μυαλού μας μπορούμε να το πετύχουμε. Και σίγουρα στο παιχνίδι αυτό που λες, ποτέ δεν είχαμε στόχο να πάμε να παίξουμε στα πέναλτι. Σε κάθε παιχνίδι κοιτούσαμε πώς θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Ήρθε έτσι το παιχνίδι και μπήκε το γκολ σε αυτό το χρονικό σημείο. Σίγουρα ήταν μια υπερπροσπάθεια εκεί. Αλλά
όλη η προσπάθεια ήταν συγκλονιστική και σίγουρα αυτά όλα που γίνανε θα πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για το μέλλον αυτής της ομάδος. For the coach, we are very happy that we won the match today. And by the time we start the next season, we are going to be good in the team. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη που πέτυχε και τον γκολ. Δεν έχει σημασία ποιος έχει βάλει τον γκολ. Σημασία έχει ότι κέρδισε ομάδα και ανέβηκε ομάδα. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Στο ποδόσφαιρο και ειδικά σε ένα μπαράζ και σε έναν αγώνα που κρίνεται μια χρονιά παίζουν πάρα πολλά πράγματα σημασία. Εμείς είχαμε στην κλήρωση, έτυχε να πάρουμε την κερκίδα των αποδητηρίων που ήταν μια κερκίδα όλη και όλη, γιατί είχαμε τον κόσμο, ο Ακράτης δεν είχε κόσμο. Είχαμε λοιπόν την έδρα, είχαμε τους φιλάδους που ήταν πάνω από 3.000 ήρθαν από εδώ, ήρθαν οι Μαρδουζίνοι της Θεσσαλονικής. Είχαμε, αλλά σε αυτό το μάτς το βασικό του, όταν βγαίνανε οι παίκτες από τα αποδυτήρια, το ακράτη του παίκτες νομίζαμε ότι ήταν μια μισή φορά πιο ψηλή από τους δικούς μας. Ήταν τόσο πολύ μεγάλη διαφορά αλφαδικής με β'. Τεράστια διαφορά. Ήταν τεράστια διαφορά. Δηλαδή, και η εμφάνιση και το στυλ και η αντιμετώπιση του αγώνα, ο Ακράτος ήταν μια ομάδα πάνω από εμάς. Φαινόταν ότι ήταν πιο από εμάς. Αντέξαμε στον αγώνα μέσα, την πίεση του Ακράτου, αντέξαμε. Στο τέλος ήρθε ένα γκολ από το Σιλά στο τέλος του αγώνα και βγήκαμε κατηγορία. Ήταν πολλές συνειδητοποιήσεις, πάρα πολλά πράγματα τα οποία συντελέσαν για να βγούμε στην κατηγορία. Νομίζω ότι η νίκη του Εργοτέλη στο μάτς με τον Ακράτο είναι, αν όχι μεγαλύτερη, σίγουρα μέσα στις μεγαλύτερες νίκες του ερασιτεχνικού αθλητισμού απέναντι στον επαγγελματικό αθλητισμό. Μια ομάδα που πραγματικά φτιάχτηκε μια παρέα, γιατί υπήρχαν πολλοί εμφανείς ήρωες, όπως ήταν η διοίκηση, όπως ήταν οι παίκτες. Υπήρχαν εκατοντάδες αφανείς ήρωες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μάρκος Κλουβιδάκης, για όσους τον ξέρουν, ο οποίος έγινε ένας πατέρας του Πάτρικ του Ογκουνσότο. Ήταν η αγάπη που πήραν αυτά τα παιδιά, ήταν το πάθος που βγάλαν αυτά τα παιδιά. Και το σημαντικότερο είναι αυτό, ότι μία παρέα που έπαιζε στην Δέλτα Εθνική 2 χρόνια πριν, μετά από 2 χρόνια έπαιζε για την άνοδό της στη Super League, κέρδιζε, και παίχτες που μπορεί να ήρθαν να κλείσουν ερασιτεχνικά την καριέρα τους, όπως ήταν ο Σταύρος Λαμπράκης στον Εργοτέλη, το 2002 βλέπαν τον Ριβάλντο να σηκώνει το παγκόσμιο κύπελο και μετά από 2 χρόνια να τον παίζουν στον Παγκρίτο και να τον κερδίζουν. Γι' αυτό προσωπικά τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες νίκες του ερασιτεχνικού αθλητισμού απέναντι στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο Ριβάλντο απέναντι στο Χανιωτάκη σοφαρίζει ο Ολυμπιακός 1-1. Το 21. Πολύ καλό πέναλτι από τον Βραζιλιάνο. Ψηλά πάνω από στον ουρανό των δικτύων. Ο Σταρίδης και ο Σιλά είναι στην μπάλα. Ψάχνουν τον Ογκουνσότο. Κοιμήθηκε για έναν του Ολυμπιακού. 2-1. Ο Πάτρικ, όταν ήρθε στον Εργοτέλη, βρήκε μια οικογένεια. Βρήκε ανθρώπους που μπορεί να μην ήταν στη διοίκηση του Εργοτέλη, όπως είπε ο Μάρκος, αλλά έγιναν ο μπαμπάς του Πάτρικ. Και δεν ήταν μόνο ο Πάτρικ, ήταν πολλά από αυτά τα παιδιά που θα πίναμε όλοι μαζί καφέ, θα αγωνιούσαμε για τον οποιοδήποτε προβληματισμό τους, και ήταν ανθρώποι που ήταν γύρω από το σύλλογο του Εργοτέλη και ήταν πραγματικά αφανείς ήρωες. Και έτσι όλο αυτό νομίζω ότι βγήκε με έτσι επιστέγασμα τον μπαράζ στο γήπεδο του Μακεδονικού. Γιατί εντάξει, τώρα θα μπορούσε να έχει στραβώσει το παιχνίδι. Όπως είπε και ο πατέρας μου, στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αρκετά τυχεροί. Αλλά νομίζω ότι δέσανε όλα αυτά. Έδεσε μια προσπάθεια 4 χρόνων, 5 χρόνων, από τότε που μπήκαν και τα θεμέλια σε αυτό εδώ το γήπεδο για να αλλάξει. Εκτός από
την ιστορία της ομάδας της επαγγελματικής και η ιστορία η ερασιτεχνική, του ερασιτεχνικού σωματείου. Και όλο αυτό εν τέλει βγήκε σε μια στιγμή στο 91 με τον γκολ του Ζαν Μαρί Σιλά. Και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο, μετά από 20 χρόνια συζητάμε εκείνη την άνοδο. Ο Εργοτέλης μετά από 2 χρόνια ξανανέβηκε, μετά από 5-6 χρόνια που είχε πέσει ξανανέβηκε, αλλά σε όλους έχει μείνει ουσιαστικά η αλλαγή της ιστορίας του Εργοτέλη που ξεκίνησε 5 χρόνια πριν, αλλά ανταμείφθηκε με εκείνο τον γκολ στο 91. Ζαν Μαρί Σιλά, θα ήθελα να ρωτήσω εσένα πρώτα, καταρχήν, πριν περάσουμε στα συναισθήματα, να μας εξηγήσεις όλο αυτό το περιστατικό, τι έγινε και πέτυχες αυτό το υπέροχο γκολ. Bonsoir mes amis, bonsoir les spectateurs qui nous regardent. Είδε τον goalkeeper που είχε κάνει έξοδο, είδε τους αμυντικούς οι οποίοι παραπλανήθηκαν, είχαν την εντύπωση ότι θα έκανε σέντρα και έτσι έκανε την τρίπλα, απλά προχώρησε και έκανε τον goal. Το πρωί πριν το μάτς με τον Παρά, πριν το μάτς του Μπαράζ, παίρνω το Σιλά και του λέω να σου πω πάμε γερά το ένα το άλλο. Εντάξει, οι ποδοσφαιριστές, ο Σιλά δεν ήταν Εργοτέλης καλός ή κακός. Είχε βρει ένα οικογενειακό κλίμα και έρθει να αγαπάει την ομάδα. Και του λέω, φίλε, έχω ένα κινητό. Αν βάλει σήμερα γκολ ή κερδίσουμε, μετά το μάτς του παιχνιδιού θα σου το δώσω. Όταν σου πέρασε, γι' αυτό λέω ερασιτεχνικός αθλητισμός. Και πράγματι, όχι μόνο έβαλε γκολ, με τον γκολ του κερδίσαμε. Και πράγματι, μετά στο λεωφορείο του έδωσα το κινητό. Δηλαδή, έβγαλα την κάρτα μου, δεν είχα και κινητό μετά. Αλλά είναι η απόδειξη πως μια ομάδα η οποία δεν λειτουργεί στα πρότυπα πάρτε 50, πάρτε 100.000 πριν, πάρει ένα κινητό, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό σου έταξε, αυτό σου δώσε. Εντάξει, προφανώς και μετά τα παιδιά κάνανε και συμβόλαια και προχωρήσανε. Αλλά ήταν αυτό, ήταν το δέσιμο. Ήταν αυτό που θα μπορούσα εγώ να τάξω σε ένα φίλο μου, γιατί έτσι έβλεπα το Ζαν. Αυτό του έταξα, αυτό του έδωσα. Και γι' αυτόν αυτό ήταν το υπερπολίτιμο. Σιλά θα κάνει ένα σουτ, γκολ! Γκολ καταπληκτικό από το Σιλά, απίστευτο γκολ! Και έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους κριτικούς, είναι αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ποτέ μην πεις ποτέ στο ποδόσφαιρο. Με το που μπήκαμε στις καθυστερήσεις, μια απίστευτη ενέργεια από τον Σιλά. Και βλέπετε τους πανηγυρισμούς των κριτικών, με το δίκιο τους βέβαια. Επόμενη σεζόν, ο Εργοτέλης κατάφερε άλλο ένα θαύμα, καθώς γέμιζε σε πολλά παιχνίδια το Παγκρίτιο.
μοναδικές στιγμές, μοναδικές εμπειρίες που πραγματικά μπορούν να γίνουν οδηγός για ένα καλύτερο μέλλον. Κανένας δεν περίμενε ότι θα έχουμε αυτή την πορεία. Ξέραμε ότι θα κάναμε κάτι καλό. Είχαμε πίστη στις δυνατότητές μας. Είμασταν παιδιά που γνωριζόμασταν από το κριτικό ποδόσφαιρο, από το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο και βρεθήκαμε να δημιουργούμε μαζί με το Μύρο της Φάκης σαν προπονητής μια ομάδα ποδοσφαιριστών με πολύ όρεξη. Και φτάσαμε στο 2004 στο Μπαράζ που ήταν κάτι το απίστευτο. Κάναμε καλές χρονιές. Είχαμε δημιουργήσει εδώ πέρα στο Μαρτινέγκο μια ομάδα τέτοια που ήταν φόβητρο. Ακουγόταν πολύ το πλαστικό τότε σαν πρώτες χρονιές πανελλαδικά. Είχαμε καλή ομάδα. Ήμασταν μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που ήμασταν πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Και φτάσαμε στον Μπαράζ να διεκδικούμε την άνοδο που οι περισσότεροι από εμάς δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε ένα σκαλοπάτι πριν την Αλφαεθνική. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος γενικά που πιστεύω στο Θεό και πιστεύω ότι είχαμε τη βοήθειά Του σε όλη αυτή τη διαδρομή, γιατί ναι μεν είχαμε τις προϋποθέσεις, δηλαδή είχαμε μια καλή διοίκηση, είχαμε ένα καλό προπονητή, ήμασταν μια καλή παρέα παιδιών μέσα από το Ηράκλειο, οι περισσότεροι που είχαμε ταλέντο εκείνα τα χρόνια, ξέρεις, ή έπαιζε στον Όφι ή εξαφανιζόσουν ποδοσφαιρικά. Δεν υπήρχαν ούτε μάνατζερ, δεν υπήρχε η ευκολία να φύγεις από την Κρήτη να πάει να παίξεις ποδόσφαιρο διαφορετικά. Και ήμασταν όλοι καλοί παίκτες, ήμασταν παιδιά με ταλέντο που θέλαμε να αποδείξουμε και στους εαυτούς μας αλλά και στον κόσμο ότι είμαστε καλοί παίκτες, ότι εδώ είμαστε κι εμείς, υπάρχουμε. Και νομίζω ότι το αναδείξαμε αυτό το ταλέντο που υπάρχει στο Ηράκλειο στο μέγιστο βαθμό. Γιατί ήταν το 80-90% παιδιά από το Ηράκλειο και καταφέραμε με τη βοήθεια όλων που είπα πριν, της διοίκησης, του προπονητή και του Θεού, καταφέραμε να κάνουμε κάτι απίστευτο και θυμάμαι ότι υπήρξε έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή για όλους μας, μια πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και ακόμα και τώρα, ας πούμε, που τα θυμάμαι, που τα φέρνω στη μνήμη μου, έτσι μου έρχονται μαγικές στιγμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για αυτή την υποδοχή. Πιστεύω ότι τους ανταμείψαμε με την εμφάνισή μας και με τη νίκη μας εχθές. Καταφέραμε να ανέβουμε στην Αλφα Εθνική, ένα όνειρο που δεν το πίστευε κανείς. Και νιώθουμε κι εμείς υπερήφανοι όπως και ο κόσμος. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά του Εργοτέλη. Εκείνη η φουρνιά. Θεωρώ ότι ήταν μία από τις καλύτερες ποιοτικά ποδοσφαιριστές. Οπότε νομίζω ότι, όπως σας είπα, γίναμε μία παρέα και μετά νομίζω ότι ό,τι κάναμε στο γήπεδο έβγαινε μόνο του. Γιατί υπήρχε και ποιότητα, όπως σας είπα, υπήρχαν τρομερά αποδυτήρια. Οπότε αυτό που κάναμε το ευχαριστιόμασταν, περνούσαμε καλά. Ερχόμασταν εδώ, θυμάμαι, μας λέγανε μία ώρα πριν και εμείς ερχόμασταν μία μισή ώρα, δύο ώρες πριν. Για να είμαστε με τους συμπαίκτες μας, να κάνουμε πλάκα. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό και το καλό κλίμα και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών έφερε τα αποτελέσματα που έφερε, που φτάσαμε να πάμε την ομάδα στη Super League. Με τον Εργοτέλη συνδέθηκα περισσότερο. Πέρασα το μεγαλύτερο κομμάτι της ποδοσφαιρικής μου διαδρομής εκεί. Και νομίζω ότι ναι, πραγματικά υπήρχε πολύ μεγάλη υποστήριξη και από, όχι μόνο από τα Καμίνια, αλλά γενικά από το Ηράκλειο. Υπήρχε μια πάρα πολύ θετική άβρα, την ένιωθες. Το νιώθα αυτό το πράγμα, ότι ήταν πραγματικά όλη η πόλη μαζί μας. Και στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλοί κόσμος και από τη Θεσσαλονίκη, Κρητική που ζούσαν εκεί, ήρθαν και μας βοήθησαν, γέμισε η κερκίδα. Είχε, δεν θυμάμαι, πάνω από 2.000 κόσμο. Αλλά αυτό που δεν θα ξεχάσω ήταν στην επιστροφή, που βγαίναν οι άνθρωποι στα μπαλκόνια, οι γυναίκες, μεγάλες γριούλες και μας χαιρετάγανε. Ήτανε, ξέρεις, ένας προάγγελος, αυτό που ακολούθησε μετά εκείνο το καλοκαίρι με το Euro της Ελλάδας.
Κατά πρώτον όταν φύγαμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη τα λοιπά, σκεφτόμασταν συνέχεια το μάτς, δεν κοιμηθήκαμε, εγώ προσωπικά δεν κοιμήθηκα καθόλου εκείνο το βράδυ και πολλά άλλα παιδιά συμπαίκτες μου. Αγωνία, στρες, ξένα πως ο Ακράτητος είχε τρομερούς παίκτες μέσα, έμπειρους. Εμείς, βέβαια είχαμε και εμείς το ίδιο, αλλά εντάξει δεν ήταν το ίδιο, Ακράτητος με Εργοτέλης. Και μετά το απίστευτο γκολ που έβαλε ο Σιλά, αξέχαστο, ούτε εμείς το περιμένουμε πως μπήκε η μπάλα. Ήθελε ο Θεός να μπει, δεν ξέρω τι. Κανόνιτα του Σιλά. Δεν ξέρω. Μπορώ να θυμηθώ πολλά μετά που γίνανε. Καταπληκτικές στιγμές. Ξανάμε αυτή τη στιγμή εκείνη, όταν παίζαμε εκείνη τη στιγμή. Συγκινούμε γιατί έκανα φίλους, ήμουν παιδί της Κερκίδας. Δεν έχω ακούσει κακά λόγια ποτέ μου από τότε που ήρθα στην Εργοτέλη. Με αγαπάνε πολύ, τους αγαπάω εννοείται όλους. Ήσουν το βασιλάκι τους. Το βασιλάκι, ναι. Πολύ δηλαδή... μικρός. 18 χρονών, νομίζω. Με διάλεξε ο κύριος Μύρος στην ομάδα του. Με πήρε ο κύριος Τζόργο τηλέφωνο και συμφωνήσαμε αμέσως. Μόνο καλές στιγμές και καλούς συμπαίκτες, φίλους. Που έχουν μείνει ακόμα φίλοι μεταξύ μας και μιλάμε. Δεν έχω, δεν ξέρω τι να πω, τους αγαπώ όλους. Ο Γκουνσότο. Τζανετής. Το άνοιγμα εκεί όπου ο Γωνιωτάκης θα κάνει το σούτ έξω. Καλή στιγμή για τον Εργοτέλη. Όταν μπήκαμε στο γήπεδο, στο Μακεδονικό και είδαμε αυτό το λαό, ήταν το κάτι άλλο, δεν το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε να πάμε σε ένα γήπεδο μακριά από την Κρήτη, το λέω και να τυχιάζει. Να δούμε αυτό το λαό, να δούμε τόσο κόσμο από το Ηράκλειο. Τόσο κόσμο από το Ηράκλειο, γιατί ξέρεις πολύ καλά τότε το Μαρτινέγκο, εμείς το γεμίζαμε. Το γεμίζαμε και δεν περιμέναμε να έχει μεταφερθεί όλος αυτός ο λαός στο Μακεδονικό. Και αυτό ήταν αυτό που μας κράτησε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δηλαδή, την τελευταία σταγόνα υδρότα, την τελευταία δύναμη που είχαμε, είτε τα παιδιά που παίζαμε, είτε εμείς που ήμασταν στον πάγκο, να θέλουμε να μπούμε μέσα και να τα δώσουμε όλα. Να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Γιατί στην ουσία έτσι έγινε. Μα αυτό που μας κρατούσε και να τα δίνουμε όλα, και θεωρώ ήταν αυτό το στοιχείο που έγινε την πλάστηγα υπέρ μας, ήταν αυτό. Ότι είχαμε μια συμπαράσταση κόσμου και εμείς δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε. Το να βρεθούμε αλφα-εθνικοί δεν το είχαμε ξανακάνει. Αλλά ο κόσμος εκείνη τη μέρα ήταν απίστευτος. Απίστευτος, τόσο κόσμο εκτός Ηρακλείου δεν είχαμε ξαναδεί. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ συγκινητικό. Η αλήθεια είναι ότι το φαβορί ήταν ο Ακράτητος. Εμείς ήμασταν μια ομάδα που σε εισαγωγικά δεν μας ξέρανε ποδοσφαιρικά. Η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκαμε Α' Εθνική ακουστήκαμε περισσότερο, γιατί εκεί είναι, πέφτει όλο το βάρος. Όταν πήγαμε, γιατί πήγαμε 4-5 μέρες πριν, το συζητάγαμε πάρα πολύ ότι φτάσαμε κοντά εκεί που θέλαμε, οπότε ήταν ένα match, το πιστεύαμε πάρα πολύ. Ξέραμε ότι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια καλύτερη ομάδα από εμάς, δεν το συζητάμε. Αλλά όταν πιστεύεις πολύ, νομίζω ότι μπορείς να κατορθώσεις πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι ότι φαντάζομαι ότι στο τελευταίο match είχα πάθει διάστημα, βαρύ διάστημα. Είχα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και έκανα 3 φορές τη μέρα θεραπεία. Κανείς δεν πίστευε ότι θα παίξω. Πραγματικά το πόδι μου ήταν ολόπριστο. Κάποια στιγμή μου είχε πει ο Μύρος ότι εντάξει, δεν νομίζω να προλάβεις και αυτά. Του έλεγα: Μύρο, θα προλάβω. Θυμάμαι την πρώτη τελευταία μέρα πριν να παίξουμε το αυτό, με κάλεσε και μου λέει: Δεν θα σε βάλω. Του λέω: Μύρο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξω. Οπότε και το πρόλαβα. Είχα ένα βαρύ διάστημα μέσα σε 5 μέρες. Από ένα βαρύ διάστημα κατάφερα να παίξω 5 ή 6 μέρες. Τόσο, θέλω να πω ότι τόσο μεγάλη ήταν η δίψα μας, τόσο πολύ θέλαμε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι στο τέλος το πραγματοποιήσαμε το όνειρο.
για να έχουμε πει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού σε αυτά τα 4 λεπτά. Συμπληρώθηκε το 90 λεπτό. Σιλά, θα κάνει ένα σουτ, γκολ! Γκολ καταπληκτικό από το Σιλά, απίστευτο γκολ! Και έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους κριτικούς είναι αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ποτέ μην πεις ποτέ στο ποδόσφαιρο. Όλη εκείνη η χρονιά ήταν ονειρική και για τον Εργοτέλη και θεωρώ ότι τον εαυτό μου πολύ τυχερό γιατί το ζήσα με δύο κριτικές ομάδες που από τη μια ανέβηκα από τη ΓΒ, από την άλλη ΒΑ. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που το κατάφερα αυτό και μάλιστα να έχω συμμετοχή σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια και με τις δύο ομάδες. Αλλά όντως αυτό που λες, δηλαδή αν με ρωτούσες ποδοσφαιρικά γενικά και όχι μόνο για τον ΑΟΑ, θα σου έλεγα εκείνο το μάτς, τον Μπαράζ, τόσο μακριά από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη. Το ότι παίζαμε μια ομάδα που είχε τριπλάσιο ή τετραπλάσιο μπάτζετ από εμάς και έληξε με μια νίκη που πήρε ο Εργοτέλης μετά από 34 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, την άνοδο ξανά στα επαγγελματικά σαλόνια της Ελλάδος. Το συνέστημα πραγματικά όποτε το σκέφτομαι, όποτε βλέπω τις αφιερώσεις κάθε χρόνο που είναι σπάνια και εύχομαι. Παιδιά, επειδή ασχολούμαι και εγώ με τις ακαδημίες στη Σιτία, είτε στη Σιτία που ζω μεγάλο στα ποδοσφαιρικά και ζω τώρα εκεί, είτε εδώ που πέρασα τα επαγγελματικά μου χρόνια, εύχομαι μέσα την ψυχή μου οι μικροί που ξεκινάνε τώρα και είναι στα χέρια μας να ζήσουν τέτοιες στιγμές, γιατί μόνο αν το ζήσεις μπορεί να σε καταλάβει ο άλλος, δεν μπορεί να το περιγράψει εύκολα. Δηλαδή δεν μπορώ να σου περιγράψω εύκολα τι έγινε όταν φτάσαμε στο Ηράκλειο μετά τον Μπαράζ. Δεν πίστευα ποτέ μου ότι θα το ζούσα αυτό σε μια ομάδα β' εθνικής όπως ήταν ο Εργοτέλης. Δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό το πράγμα, το τι έγινε. Νομίζω όχι μόνο της Κρήτης. Θεωρώ ότι όλη η Ελλάδα έβλεπε αυτό το Μπαράζ. Νιώθαμε όλοι ότι ήμασταν ήδη στην Αλφαθηνική. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Από το ξενοδοχείο πιστεύαμε, ενώ ξέραμε ότι ο Ακράτητος είναι ομάδα Αλφαθηνικής και έπαιζε την κατηγορία με παίκτες έμπειρους τότε που έχουν παίξει χρόνια. Αλλά εμείς νιώθαμε ότι θα πάμε στο γήπεδο και θα βγούμε κατηγορία και όπως έγινε. Θέλω να πω βέβαια ότι και στον Εργοτέλη υπήρχε το κλίμα αυτό που είχα συναντήσει εδώ και γι' αυτό πετύχαμε πράγματα και νομίζω ότι και αυτό που έγινε με τον Εργοτέλη θα μείνει στην ιστορία για το κριτικό ποδόσφαιρο. Ο Ακράτητος ήταν το φαβορί, το πιστεύαμε απίστευτα. Δηλαδή θυμάμαι ότι είμαστε δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη, τρεις, και θυμάμαι ότι δεν είπαμε ποτέ τι θα γίνει την Κυριακή. Έτσι. Κάναμε σχέδια, ας πούμε, μεταξύ μας στα πηγαδάκια που δημιουργούσαμε οι ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο, από εδώ, από εκεί, πηγαδάκια ότι του χρόνου θα παίζουμε Α' Εθνική, ας πούμε, λέγαμε. Ήταν εντάξει, γιατί ήταν αναπάντεχο, ας πούμε. Θα μου πεις, ναι, αλλά το χτίσατε όλο το χρόνο. Αρχίζαμε και το πιστεύαμε, το χτίζαμε από την αρχή, γιατί είχε καλή παρουσία η ομάδα από την αρχή του πρωταθλήματος, αλλά αρχίζαμε και σε εισαγωγικά αλλάζαμε στόχο από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά που είδαμε ότι είμαστε καλοί, ανταγωνιστικοί και στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας, ότι είπαμε μπορούμε να το πετύχουμε. Σίγουρα τα παιδικά όνειρα είναι αυτά, να παίξεις αλφαθηγή, να παίξεις στο πιο ψηλό επίπεδο. Εγώ το ποδόσφαιρο το ζήσα από όλες τις... Ένας φίλος μου λέει πρέπει να περνάς την πίστα για να πηγαίνεις στην επόμενη, όπως είναι το ηλεκτρονικό. Εγώ τις πίστες τις πέρασα όλες στο ποδόσφαιρο, από Β' τοπικό μέχρι Α' εθνική. Το έχω δει το ποδόσφαιρο από το χειρότερο μέχρι το καλύτερο του επίπεδο. Σίγουρα ήταν ένα όνειρο για όλα εμάς τα παιδιά από το Ηράκλειο που σας είπα πριν, τότε υπήρχε ή όφη ή τίποτα, που καταφέραμε μέσα από τον Εργοτέλη και μέσα από αυτό να αναδείξουμε το ταλέντο μας και να αναδείξουμε ότι. Θυμάμαι ένα παιχνίδι στον Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο Α' εθνική, και παίζαμε στην 11 7 παιδιά από τη Δέλτα Εθνική μαζί. 7 παιδιά που παίξαμε Δέλτα Εθνική στον Εργοτέλη, ο Σουτζής, ο Οικονομάκης, ο Αργυράκης, ο Μακρυδάκης, από τη Δέλτα Εθνική, και παίξαμε Α' Εθνική στη Λεωφόρο 7 στην 11 και χάσαμε στο 93. Την έφεση με τα πέναλτι γενικά, εντάξει, ήταν μια διαδικασία που ήταν κάτι που μου ήταν πολύ τριγκαδόρικο για μένα, να το πω έτσι. Μου άρεσε να μπαίνω στη διαδικασία. Είχα πιάσει και στην καριέρα μου με τον Εργοτέλη αρκετά. Εκτελούσαμε. Είχα πολύ μεγάλη δίψα να παίξω σε εκείνη το παιχνίδι. Έτσι, εκείνη τη χρονιά δεν είχα κάνει πολλά παιχνίδια. Είχα παίξει 3 παιχνίδια όλο και όλα και ήταν και το τελευταίο που είχαμε κάνει μέσα στην Κέρκυρα πριν τον Μπαράζ, που είχα παίξει και είχα δείξει ότι ήμουν σε μια καλή κατάσταση. Και μπορεί το Μύρο
και σε τον βλέπω να τον επηρέασε όλο αυτό το κομμάτι και να σκεφτόταν και άλλα πράγματα. Λογικότατο το βρίσκω τώρα και εγώ από τη θέση που είμαι που... και το έχουμε δει και να συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος πάντων, εντάξει. Ευτυχώς δεν φτάσαμε σε αυτή τη διαδικασία. Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μην το σκέφτεται. Εντάξει, είναι πολλά τα χρόνια. Χαίρομαι. Ο Εργοτέλης είναι εδώ. Δυστυχώς τώρα είναι στην κατηγορία που είναι. Εντάξει, εύχομαι κάποια στιγμή να μας δοθεί η δυνατότητα σε όλους εμάς που είμαστε Εργοτέλης και αντιπροσωπεύουμε αυτό το σύλλογο τόσα χρόνια, να μας δοθεί η δυνατότητα σε εμάς και σε όλα τα παιδιά του Μαρτυρέγκο να το ζήσουμε. Τώρα που έχω γίνει προπονητής, αυτό λέω και, και στα δικά μου παιδιά, σε όποια είμαι, ότι ποτέ μην παρατάς τα όνειρά σου. Εγώ πραγματικά έλεγα, ακόμα και 30-31 χρονών ήμουνα και έλεγα ότι εγώ θα παίξω κάποια στιγμή αλφαεθνική. Νομίζω ότι όταν το θέλεις πολύ, όταν θα το κυνηγήσεις, όταν το γουστάρεις αυτό που κάνεις και το θέλεις πραγματικά, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθείς. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη χρονιά πέσαμε σε μια χρονιά η οποία ήταν η πρώτη χρονιά του Ντέμι του Νικολαίδη, σαν πρόεδρος. Θυμάσαι η ΑΕΚ που ήταν και είχε 50-60 χιλιάδες κόσμου. Παίξαμε μέσα στο Καραϊσκάκι, ήταν η πρώτη χρονιά του Καραϊσκάκι που ήταν, παίξαμε με αντιπάλους, με Ριβάλτο, με Τζιοβάνι, με παιχταράδες. Η ΑΕΚ είχε καλούς παίχτες, παίξαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο και είχε 50-60 χιλιάδες. Για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν το είχαμε ξαναζήσει. Και παίζαμε και στο Πακρίτιο 25.000. Και παίζαμε και εμείς με το Πακρίτιο που, αν θυμάμαι καλά, βγήκαμε η τρίτη ή τέταρτη σε όλη την Ελλάδα σε στήρια. Αλλά θέλω να πω κάτι. Πραγματικά αυτή η ομάδα στον πρώτο γύρο ήταν πάνω από τη ζώνη. Νομίζω ότι αν είχαμε 2-3 προσθήκες το Δεκέμβριο ποιητικές, νομίζω ότι η ομάδα αυτή δεν θα έπεφτε. Ήταν το όνειρό μου να παίξω έστω και ένα ματς αλφαεθνική. Αφού τα κατάφερα, είμαι ικανοποιημένος. Γιατί σε όποιες ομάδες και αν πήγα, πιστεύω πως πρόσφερα. Και αυτό είναι το καλύτερο για μένα, άσχετα αν δεν έπαιξα ψηλά. Πρόσφερα και έκανα πολλούς φίλους όπως και εσάς, Χερμίνη. Περισσότερη η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια ειδικά αμοιβόμασταν καλά. Αλλά αν με ρωτάς τώρα, γιατί καμιά φορά μαλώνουμε με τον Τζόρτζογλου, με κοροϊδεύει ότι με έπιασε κοροϊδό και μου έδωσε λίγα λεφτά στην Αλφαεθνική. Να του πω τώρα και δημόσια του και τζάμπα να μου έλεγε να παίξω, θα έπαιζα. Ο Εργοτέλης και όπως τον έχει κατατάξει ιστορία στα προηγούμενα 95 χρόνια ιστορίας του, δεν είναι για το τοπικό. Άλλωστε, ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν στο τοπικό. Όμως, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει, εκεί φαίνονται αυτοί που αγαπάνε μια ομάδα, γιατί ένας που αγαπάει μια ομάδα θα πρέπει να την αγαπάει για την φιλοσοφία της κυρίως και όχι αν παίζει καλό ποδόσφαιρο ή αν παίζει σε μεγάλη κατηγορία, γιατί με αυτή τη λογική θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε Arsenal. Είναι ο Γιάννης. Θα πρέπει να είμαστε Μπαρσελόνα, θα πρέπει να είμαστε Ρεάλ. Αν δηλαδή ο φίλαθλος αγαπάει μία ομάδα επειδή παίζει Super League, θα είναι Ολυμπιακός. Οι εργοτελείτες λοιπόν θα πρέπει να στηρίζουν αυτή την ομάδα για τη φιλοσοφία της, για τις αρχές της, για το ήθος της, για αυτό που παράγει καθημερινά στην κοινωνία της πόλης, για αυτό που έχει παράξει
στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και να πιστεύω ότι έτσι είναι ο χρόνος. Τεράστια μεγέθη, τεράστια ποδοσφαιρικά ονόματα στον πλανήτη έχουν παίξει σε χαμηλές κατηγορίες, έχουν επιβιβαστεί, αλλά σιγά σιγά με θέληση, με προσπάθεια θεωρώ ότι μπορεί και ο Εργοτέλης να επανέλθει εκεί που τον έχει κατατάξει η ιστορία. Εγώ ανέβηκα εδώ 11 χρόνια. Έχω σπάσει πολλά δάχτυλα. Το να βρισκόμαστε δεν πειράζει. Το να βρισκόμαστε αλφαδική μετά από 20 χρόνια. Γιατί έχω ζήσει πώς είναι το σκληρό. Έχω ζήσει δύσκολες διοικήσεις. Έχω ζήσει ανέβα κατέβα, φασαρίες με αντιπάλους, δύσκολα γήπεδα. Βρέθηκε μια στιγμή, γιατί εγώ το 98 που γύρισα εδώ, όταν έφυγα από τα μάλια, γύρισα και είπα, καλά και τέλειωσε το δώσω. Ήρθαμε εδώ, τη δουλίτσα μας, το χαβάλε μας στο ποδόσφαιρο και μας ξαναδόθηκε η δυνατότητα όταν έκανε εγώ ντεμπούτο το 2005 μες στο Χαριλάου, 729 μου, έλεγα, στα 29 έκανα ντεμπούτο αλφαδική. Τι είναι εύκολο. Δεν το έκανα στα 18, το έκανα στα 29. Και αργότερα βρέθηκε μια διοίκηση σαν τον Παμπουτζάκη που είχε στα πάντα και λέγες είμαι με διοίκηση Παμπουτζάκη αλφα εθνική, προπονητής πλέον με όλα αυτά που είχε Εργοτέλης, που εδώ ήταν στολίδι που είσαι σε ένα μεγάλο γήπεδο σαν τον Παγκρίτιο που έχετε τόσους κόσμους και γεμίζει και μια στιγμή βρίσκεσαι ξανά στην Α1 που ο Εργοτέλης δεν ήταν ποτέ στην Α1 και λες καλά τι, κάτι δεν έχει πάει, έχει πάει τόσο στραβά, έχει πάει κάτι τόσο στραβά και απ' την άλλη λέω μέσα από τον Εργοτέλη εγώ βρέθηκα στην εθνική ομάδα. Εγώ ήμουν 5 χρόνια στην εθνική ομάδα. Σε staff, προπονητικό staff στην εθνική ομάδα που δεν είναι. Δεν με πήγε τίποτα πέρα από, από τη δουλειά μου, πέρα από το δίπλωμά μου, πέρα από το χαρακτήρα μου. Και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά πάλι πριν 3 χρόνια με τον Μανώτη Σουτζή κληθήκαμε να πάμε την ομάδα Β. Και μια στιγμή με μια απόφαση, μια διοίκηση σου λέει δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει περισσότερα χρόνια από τότε από ότι στην ηλικία που ήμουν τότε, που ήμουν 19. Δεν υπάρχει 30 Μαΐου που να μην το σκεφτώ, που να μην πω ότι πέρασαν 15 χρόνια, πέρασαν 16 χρόνια. Προσωπικά είναι σίγουρα στις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Και νομίζω ότι για όσους το ζήσανε, αυτό το μικρό θαύμα που έκανε ο Εργοτέλης, γιατί αν μας το λέγανε χρόνια πριν δεν το πιστεύαμε, θα έχει μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες τους.